την κρίσιμη συνάντηση του Προέδρου της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς και του Πρωθυπουργού του Κωσόβου Άλμπιν Κούρτι, συντόνισαν ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζωζέμ Μπορέλ και ο ειδικό απεσταλμένος για το θέμα του Κωσόβου Μύρο Λαβλάιτσακ. Οι δύο πλευρέ συμφώνησαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου και την εξομάλυνση των σχέσεων και το επόμενο διάστημα θα καθοριστούν λεπτομερώ με την αποκαλούμενη διαμεσολαβητική διπλωματία, Shuttle Diplomacy, τα επόμενα βήματα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ζωζέπ Μπορέλ. Το ευρωπαϊκό σχέδιο αποτελεί πλέον δημόσιο έγγραφο και θα αναρτηθεί σύντομα στο διαδίκτυο, με δεδομένο ότι ο Βούτσιτ και ο Κούρτι δήλωσαν πω υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιηθούν άλλε συναντήσει για το περιεχόμενο του σχεδίου, πρόσθεσε ο ίδιο. Το περιεχόμενό τη, παρότι επίσημα δεν έγινε γνωστό, σύμφωνα με τι διαρροέ που υπήρξαν, έχει ω εξή την αποδοχή αμοιβαία τη εδαφική ακαιρεότητα και κυριαρχία Κωσόβου και Σερβία. Την δημιουργία σχέσεων καλή γειτονία, όπου όλε οι διαφορέ θα επιλύονται ειρηνικά, με διάλογο και χωρί την χρήση ή την απειλή χρήση βία. Η Σερβία δεν υποχρεώνεται να αναγνωρίσει το Κόσοβο ω ανεξάρτητο κράτο, δεσμεύεται ωστόσο ότι δεν θα εμποδίσει την ένταξή του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και άλλου διεθνεί οργανισμού. Στο βόρειο Κόσοβο ζουν περίπου 50.000 Σέρβοι, ορισμένοι από του οποίου δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του. Με την υποστήριξη του Βελιγραδίου, αυτό οδήγησε σε αναζωπηρώσει τη ένταση ανάμεσα στου γείτονε αυτού των Βαλκανίων, οι οποίε κορυφώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 με αποκλεισμού δρόμων, κλείσιμο συνόρων και εκκλήσει από τη Σερβία για αποστολή στρατού. Συγκεκριμένα οι πρόσφατε εντάσει ξέσπασαν στι 10 Δεκεμβρίου, όταν οι Σέρβοι έστεισαν οδοφράγματα και αντάλλαξαν πειρά με την αστυνομία μετά τη σύλληψη ενό Σέρβου πρώην αστυνομικού, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε σε ενεργεια αστυνομικού κατά τη διάρκεια προηγούμενη διαμαρτυρία. Το Κόσοβο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 μετά τον πόλεμο του 1998-1999. Το Βελιγράδι δεν αναγνωρίζει αυτή την ανεξαρτησία και θεωρεί το Κόσοβο αναπόσπαστο τμήμα των σερβικών εδαφών. Έκτοτε οι εντάσει στην περιοχή κλιμακώνονται και αποσοβούνται κάθε τρει και λίγο, και ενώ και οι δύο πλευρέ έχουν δεσμευτεί από το 2013 σε διάλογο με τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ελάχιστα είχαν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, σημειώνει το Euractiv. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.